Είναι μεγάλη χαρά και τιμή μου να προσκληθώ σε μια τέτοια εκδήλωση ως μια από τις λογοτεχνικές φωνές της Θεσσαλονίκης. Μιας πόλης με ιδιαίτερη λογοτεχνική φωνή και παράδοση, που συμμετείχε σε ιστορικές στιγμές, άλλοτε λαμπρές, δείγμα γραφής αγώνων, και άλλοτε οδυνηρές, που τις στιγμάτισαν. Μιας πόλης που πέρασαν από πάνω της και από μέσα της τόσοι πολιτισμοί διαφορετικοί, τόσα έθνη, γλώσσες, θεάσεις αλλιώτικες. Η ιστορική αυτή διαδρομή έδωσε στη Θεσσαλονίκη την ιδιαίτερη λογοτεχνική φωνή της, έκανε να γεννηθούν εδώ και να δράσουν λογοτέχνες με ξεχωριστό ηχόχρωμα, έτσι ώστε να μιλάμε σήμερα για σχολή της Θεσσαλονίκης. Τι θα μπορούσα να προσθέσω εγώ προσωπικά ως νέα λογοτεχνική φωνή σε μια πόλη με τέτοια παράδοση? Η μόνη μου παρέμβαση θα ήταν μια ευχή και ελπίδα να αποτελέσει η πόλη αυτή το εφαρτήριο μιας νέας οπτικής, μιας νέας τάσης αλλά και στάσης. Να αποτελέσει φορέα ένωσης και όχι διχασμού, φορέα διαλόγου και όχι μονολόγου. Στην εποχή του άκρατου ατομικισμού που ζούμε, δεν λείπουν οι άξιοι λογοτέχνες, κάτι άλλο. Λείπουν όμως τα ρεύματα, οι σχολές, τα κινήματα, τα λογοτεχνικά, όπως έχει ήδη προαναφερθεί. Εκείνο λοιπόν που χρειάζεται είναι οι λογοτέχνες να ενώσουν τις φωνές τους, να βρεθούν σε διάλογο, ξεφεύγοντας από τον μονόλογο που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια, να πλησιάσουν το κοινό, αλλά και να αρχίσουν να διαλέγονται μεταξύ τους. Η αλληλεπίδραση αυτή μόνο θετικό πρόσημο μπορεί να έχει. Η επικράτηση του μονολόγου, του μοναχισμού, θα λέγαμε στα λογοτεχνικά πράγματα, έχει πολλές αιτίες. Και ασφαλώς δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα. Είναι, πιστεύω, παγκόσμιο φαινόμενο. Και όχι μόνο στη λογοτεχνία. Ένα κλείσιμο γενικότερο στο εγώ χαρακτηρίζει την εποχή μας της παγκοσμιοποίησης. Γι' αυτό θα ευχόμουν η Θεσσαλονίκη να πρωτοπορήσει, όπως το έχει ήδη κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, και να φέρει νέο αέρα, νέο άνοιγμα στο εμείς, στο διάλογο, στην κοινή δράση. Μπορεί ο ρόλος του λογοτέχνη να αμφισβητείται σφοδρά στις μέρες μας, όπου η επικυριαρχία της οθόνης, της εικόνας, της εύκολης πληροφορίας έχει επιβληθεί, έχει γίνει καθεστώς. Ωστόσο, οι φωνές των λογοτεχνών, των καλλιτεχνών, των ανθρώπων του πνεύματος εξακολουθούν να έχουν μεγάλη βαρύτητα. Ίσως και μεγαλύτερη από ό,τι στο παρελθόν. Αρκεί να το συνειδητοποιήσουμε και να αγκαλιάσουμε τον ρόλο μας αυτό, συνοδεύοντάς τον με ένα μεγαλύτερο άνοιγμα στην κοινωνία. Γιατί η κοινωνία χρειάζεται, περισσότερο από όσο νομίζουμε, χρειάζεται να ξεφύγει από τις ριζικές στάσεις της εποχής. Ο άνθρωπος του σήμερα έχει περισσότερα προβλήματα από όσα θα περιμέναμε, σε μια εποχή όπου οι βασικές υλικές ανάγκες έχουν καλυφθεί. Και αυτό γιατί λείπει η πνευματική και ψυχική ανάταση. Αυτή που θα τον οθήσει προς το πάνω, σε αυτό που θα μπορούσε να είναι, δραπετεύοντας από την πρωτόγονη κατάστασή του. Και εδώ έρχεται ο ρόλος των ανθρώπων του πνεύματος, να επαναφέρουν τις πνευματικές αξίες στην πρωτοκαθεδρία της σημερινής κοινωνίας, να τις τονίσουν, να τις επισημάνουν, κυρίως όμως να τις κάνουν πράξη, ερχόμενοι σε διάλογο μεταξύ τους, αλλά και με την ίδια αυτή την κοινωνία που τις έχει απαξιώσει. Δράσεις όπως η σημερινή έρχονται να δώσουν το στίγμα τους και να επαναφέρουν τον λογοτέχνη στις σωστές του διαστάσεις, αυτές του ταγού, του ενεργού και δραστήριου υπηρέτη του πνεύματος και της προόδου. Μιας προόδου που κακώς θεωρήθηκε ότι αρκεί και πρέπει να είναι μόνο η ηλική, όπως αποδεικνύεται από την εκτόξευση της τεχνολογικής και της επιστημονικής εξέλιξης. Ωστόσο, είναι ολοφάνερο πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει, γιατί ο σημερινός άνθρωπος δεν είναι ούτε πιο ευτυχισμένος, ούτε καλύτερος από ό,τι στο παρελθόν. Κλείνοντας, θα επαναλάβω την ευχή μου, την αρχική, να γίνει η πόλη αυτή, η πόλη μας, πρωτοπόρος αυτής της νέας οπτικής, γεννώντας ή μάλλον αναγεννώντας τον διάλογο με την κοινωνία. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δόθηκε να εκφέρω τις απόψεις μου αυτές. Και συγχαρητήρια και πάλι για αυτή την υπέροχη πρωτοβουλία, εκδήλωση που έχετε οργανώσει. Ευχαριστώ πολύ.